Ομορφιές μου, καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο μακιγιάζ. Σήμερα θα δοκιμάσουμε ως επιτοπλίστων καινούρια πράγματα. Δεν είναι όλα καινούρια, αλλά τα περισσότερα θα προσπαθήσω να είναι για να τα δούμε μαζί. Κάντε like αν σας αρέσουν τα βίντεο με μακιγιάζ. Εγγραφή στο κανάλι μου και μετά την εγγραφή πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα νέα μου βίντεο. Και κάτω στην περιγραφή θα βρείτε όλα μου τα social media στα οποία να πάτε να με ακολουθήσετε, διότι εκεί ανεβαίνουν πράγματα τα οποία δεν τα βλέπετε ποτέ στο YouTube. Πάρτε λοιπόν το ρόφημά σας, τα εργαλεία μακιγιάς σας και πάμε να ξεκινήσουμε. Το μαλλί μου, μη ρωτάτε γιατί είναι έτσι, είχα πάει στο κομμωτήριο πριν 3 μέρες και τώρα είναι έτσι. Το μαλλί μου είναι τόσο ξηρό που στην ουσία δεν χρειάζεται να το λούζω συχνά, ειδικά τώρα που έχει κρύο κλπ. Θα βάλω αυτή τη στέκα για να μην έχουμε το μαλλί μέσα στη μούρη. Αφού έχω αποστηρωθεί, παρένθεση, όταν αποστηρώνετε τα χέρια σας για να βάλετε primer, μην βάζετε κατευθείαν το primer, αφήστε λίγο να εξατμιστεί το ενόπνευμα, διότι βάζετε στην ουσία ενόπνευμα στο πρόσωπό σας. Όχι καλό. Prime and Fine από Catrice είναι ένα primer το οποίο υπόσχεται ότι μειώνει την εμφάνιση των πόρων, δεν το κάνει προσωπικά, αν θέλετε τη δική μου τη γνώμη, είναι oil free και υπόσχεται ότι θα σας κρατήσει matte όλη μέρα. Είναι ένα αρκετά καλό primer στη δουλειά του, παρόλα αυτά δεν κάνει αυτό για τους πόρους που γράφει, όλα τα υπόλοιπα. Ένα νέο προϊόν για μένα είναι από W7 το Angel Balm Line Eraser και αν έχετε άλλο προϊόν στα χέρια σας δεν θα μπορείτε να το ανοίξετε, γιατί θα γλιστράνε όλα. Τα κατάφερα. Λοιπόν, έχει μέσα ένα puff, είναι η πρώτη φορά που το ανοίγω, το προστατευτικό του και είναι έτσι μέσα, στέρεο προϊόν. Με τόσο κρύο θεωρώ ότι θα χρειαστώ τη θερμότητα από τα δάχτυλά μου, γιατί αλλιώς πώς θα λιώσει για να το βάλω. Και το βάζω εδώ, στους πόρους. Κάνει μέτρια δουλειά θα έλεγα. Έχω ξεχάσει να αφαιρέσω το μουστάκι μου και αυτό θα μας δημιουργήσει πρόβλημα στο foundation, οπότε just ignore that. Μου τη δίνει γιατί είναι ξανθό, δεν φαίνεται τίποτα, αλλά πρέπει να το αφαιρώ για το μακιγιάζ. Essence Camouflage 2-1 Concealer στην απόχρωση 10 Ivory και επειδή είναι πολύ ανοιχτόχρωμο θα το κάνω ανάμιξη με το W7 Singing in the Rain, το foundation. Είναι αυτό εδώ, είναι πάρα πολύ σκουρόχρωμο και έχω την απόχρωση SL09HW, μία σκουρόχρωμη. Frasiderm Anti-Thermal Water και βρέχω το σφουγγάρι μου. Frasiderm μεγαλώνει γερά παιδιά. Και πάμε να κάνουμε τις αλχημίες μας, όπως πάρα πολύ μου αρέσει να κάνω με το foundation. Ένα κόλπο που με έμαθε ο φίλος μου ο Νικόλας εδώ στο YouTube είναι να βάζω το foundation πρώτα με αυτόν τον τρόπο και μετά με το σφουγγαράκι, διότι το σφουγγαράκι απορροφά, στην αρχή ειδικά, την καλυπτικότητα που έχει το foundation σας. Οπότε όσες έχετε ακμή, να το έχετε υπόψη σας αυτό. Παίρνω λοιπόν το πολύ χοντρό σφουγγαράκι μου και ξεκινώ. Κάνω τα μποναριστές κινήσεις, ποτέ δεν σέρνω. Το πρόσωπό μου για κάποιο λόγο πάλι φαίνεται άσπρο στην κάμερα, ενώ ο λαιμός είναι κανονικός. Ποτέ δεν θα καταφέρω τίποτα σχετικά με το φωτισμό μου. Το πιστεύω. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω από Kryolan το Dermacolor Camouflage Cream. Είναι το D30. Είναι ένας κορέκτορα στην ουσία. Είναι πορτοκαλί και υποτίθεται θα βοηθήσει με την εξουδετέρωση των μαύρων κύκλων που τους έχω σε αυθονία. Από αυτό το προϊόν χρειάζεστε πάρα πολύ λίγη ποσότητα και τρομερά καλή ανάμιξη. Το τονίζω αυτό, διότι και αφορά μία περιοχή κάτω από τα μάτια, οπότε θέλουμε λίγο προϊόν, ούτως ώστε να μην μας μαζεύει. Αλλά και το ίδιο σαν προϊόν είναι πάρα πολύ παχύρευστο, οπότε θέλετε λίγο. Ένας φίλος μου είναι makeup artist και χρησιμοποιούσε αυτό το προϊόν πάρα πολύ προσεκτικά στις πελάτησές του, το έβαζε σε καθαρό χέρι κλπ. Και μετά τους το τοποθετούσε και μου το έδωσε, μου το χάρισε στην ουσία. Λέγεται Urban Decay Naked Skin και είναι στην απόχρωση Light Neutral. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσε αυτό το προϊόν για να το δοκιμάσω στο κανάλι, για να το δείτε και εσείς. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που θα το δοκιμάσω, πάμε να δούμε. Και αφού το έχω βάλει σε αυτές εδώ τις περιοχές, αναμειγνύω.
το καλύτερο προϊόν για κάλυψη, Kryolan TV Paint Stick στην απόχρωση NB, δεν υπάρχει τίποτα πιο καλυπτικό από αυτό και θα το πάρω και θα το βάλω όπου έχω ακμή. Η ιστορία με την ακμή είναι πραγματικά σαν roller coaster, ανεβοκατεβαίνεις συνέχεια. Μου είπε μία αισθητικός που είχε πολλές γυναίκες σαν πελάτησες, πως όταν εκπλήρωσαν κάποιους στόχους ζωής, έφυγε ακμή τους. Όπως είναι το να βρουν μία δουλειά που τους αρέσει, όπως είναι το να παντρευτούν για κάποιες, όπως το οτιδήποτε. Και έφυγε ακμή τους. Γιατί ηρέμησαν ψυχικά. Οπότε και η ακμή είναι σίγουρα ψυχολογικό θέμα, να το ξέρετε αυτό. Καμιά φορά κανένας γιατρός, κανένα ινστιτούτο μπορεί να μην καταφέρει τίποτα και όταν απλά όλα κυλήσουν όμορφα στη ζωή σας, να σας φύγει και η ακμή, διότι είναι λογικό, θα είστε καλύτερα στην ψυχολογία σας. Οπότε εμένα μπορεί και να μην φύγει ποτέ η ακμή μου, αν το πάμε στο κομμάτι της ψυχολογίας. Τέλεια! Της έκανε εντύπωση πάντως και παρατήρησε αυτό το φαινόμενο σε πολλές κοπέλες, οπότε το θεώρησα πάρα πολύ ενδιαφέρον και σκέφτηκα να σας το πω. Ό,τι δεν σας αρέσει στη ζωή σας, αλλάξτε το. Όχι μόνο για την ακμή και για πολλούς άλλους λόγους. Set and Reflect Finishing Kit στην απόχρωση White Gold από την MUA. Έχει αυτό εδώ το φανταστικό το highlighter. Και εδώ μια πουδρίτσα την οποία και θα χρησιμοποιήσουμε. Αυτό εδώ το πινέλο είναι από Du Color, από το Fantasy Set αν δεν κάνω λάθος, και είναι φανταστικό πινέλο για πολύ λεπτομέρεια στο πρόσωπο. Θα σας τα έχω όλα κάτω στην περιγραφή τα προϊόντα όπως πάντα. Anastasia Contour Kit στην απόχρωση Light to Medium. Επιτέλους θα το δούμε μαζί σε βίντεο. Θα πιω πρώτα ένα καφέ. Λοιπόν, από όσο κοιτάω εδώ πέρα, είμαι αυτή εδώ η απόχρωση. Wow. Το θεωρώ αρκετά μεγάλη βλακιά της Αναστάζια πάντως να μην βάζω καθρέφτη. Δεν είναι τίποτα δηλαδή στο κόστος παραγωγής αυτό. Γιατί μιλάμε για μια ακριβή παλέτα. Όπως βλέπετε, είτε το έχω αγοράσει, είτε μου το έχουν στείλει, είτε φθηνό, είτε ακριβό. Σας λέω πάντα την άποψη που έχω. Δεν αλλοιώνεται η άποψη από μια τιμή ή από μια εταιρεία. Αυτό, να ξέρετε ότι σε αυτό το κανάλι είναι νόμος. Όχι ότι έχω κατηγορηθεί ποτέ. Αντιθέτως μου λέτε συνέχεια ότι έχω αγοράσει από σένα, μου έχει λειτουργήσει κλπ. Απλά μια φιλική υπενθύμηση πως για να κάνει κάποιος βίντεο πρέπει να λέει και την αλήθεια, πάντα. Οπότε, είναι σημαντικό αυτό. Ειδικά όταν μιλάμε για προϊόντα, ειδικά όταν μιλάμε για τα λεφτά ενός καταναλωτή, επειδή έχω κολλήσει πάρα πολύ με την Shade & Light από Kat Von D, την είχα αφήσει λίγο στην άκρη αυτή την παλέτα, τη χρησιμοποιώ πρώτη φορά στην ουσία, εδώ μαζί σας. Έχω να πω ότι αναμειγνύονται λίγο δύσκολα οι πούδρες. Ίσως θέει το foundation, ίσως θέει η πούδρα που έβαλα κάτω από αυτό. Πρέπει να τη δοκιμάσω περισσότερες φορές, πάντως σαν πρώτη εντύπωση λίγο δυσκολεύομαι να κάνω ανάμιξη. Τίποτα το τραγικό όμως. Θα πάρω ένα πολύ fluffy πινέλο και αυτήν εδώ την απόχρωση και θα κάνω bronzing. Το bronzing στην ουσία υποτίθεται ζεσταίνει το πρόσωπο και αν έχετε κάνει πολύ σκληρές γραμμές με τα κοψίματά σας, σας βοηθάει στο να κάνετε ακόμα καλύτερη ανάμιξη για να μην έχουμε σκληρές γραμμές. Θα πάρω αυτήν εδώ την απόχρωση, η οποία είναι matte και είναι σαν πούδρα στην ουσία και θα καθαρίσω εδώ. Γιατί εγώ προσωπικά θέλω και μία πιο κοφτερή γραμμή. Ειδικά αν έχετε στρογγυλό, οβάλ πρόσωπο, βοηθάει αυτό. Θα πάρω το Power Brow από MUA Looks, το οποίο είναι Shape and Highlight στην απόχρωση Fair, πολύ μεγάλο όνομα. Είναι λοιπόν ένα μολυβάκι για τα φρύδια σας και από κάτω έχει και το highlighter, όπου μπορείτε να πάτε κάτω από το φρύδι, να το βάλετε και να ανορθώσετε στην ουσία το βλέμμα σας. Το κακό αυτού του προϊόντος είναι το γεγονός ότι δεν έχει σπούλι, αυτό εδώ δηλαδή, για να χτενίσετε τα φρύδια σας, διότι είναι μια πολύ βασική διαδικασία για να πετύχετε σωστά την ομοιομορφία, το χρώμα, όλα αυτά τα ωραία.
μπορεί το χρώμα του προϊόντος να σας ταιριάζει απόλυτα. Το σπούλι θα βοηθήσει να ενωθούν όλα και να δείχνουν πολύ πιο ωραία. Οπότε κατά τη γνώμη μου το σπούλι είναι απαραίτητο σε κάθε προϊόν για τα φρύδια. Η υφή του είναι πολύ ωραία, κέρινη θα έλεγα. Ό,τι διαφορά κάνουν τα φρύδια. Λοιπόν, μου αρέσει πολύ διότι δεν είναι πολύ λεπτή η μυτούλα του, οπότε μπορείς να κάνεις πολύ πιο γρήγορα τη δουλειά σου. Κάτι σημαντικό επίσης. Golden Rose Brow Color στην απόχρωση 01. Αυτό το προϊόν, παιδιά, το βλέπετε πάρα πολύ καιρό στο κανάλι μου. Πραγματικά δεν τελειώνει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, αξίζει. Θα βάλω από Jordana το Eye Primer στην απόχρωση 01. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλες αποχρώσεις. Εγώ πάντως έχω τη 01. Το έχω πολύ καιρό και έχει ξεκινήσει και ξεραίνεται αυτό το προϊόν. Αλλά ένα περίεργο πράγμα. Όσο περισσότερο ξηραίνεται, τόσο καλύτερο είναι. Φοβερό. Βάζω λίγο από την πούδρα που χρησιμοποίησαμε πριν σε όλο το πρόσωπο με ένα φουντωτό πινέλο για να σετάρω τη βάση. Ήρθα πιο κοντά γιατί θα κάνουμε μάτι και έχω αυτές εδώ τις παλετούλες από Essence. Παίρνετε τα ανταλλακτικά και μπορείτε να τα βάλετε εσείς οι ίδιοι. Μου φάνηκαν αρκετά ενδιαφέροντα χρώματα, ειδικά αυτής της παλέτας, ειδικά για το χειμώνα. Θα ξεκινήσω όμως με μια μονίσκια από Essence, η οποία είναι η 21, Keep Calm and Berry On. Είναι αυτό εδώ το mauve χρώμα, δεν είναι τόσο έντονο όσο το βλέπετε. Και πάω κόγχη. Η απόδοσή του και με πειράζει και δεν με πειράζει. Γιατί? Ναι, όλοι θέλουμε την απόδοση κλπ. Αλλά πρώτον, χτίζεται όπως βλέπετε. Δεύτερον, το θεωρώ τέλειο για αρχάριες αυτό το χρώμα και γενικότερα τις σκιές της Essence, διότι αν δεν έχει έντονη απόδοση δεν θα κάνεις τόσο εύκολα λάθος. Βέβαια μια έτσι πιο έμπειρη κοπέλα στο μακιγιάζ, η οποία ξέρει να αναμειγνύει κλπ, δεν θα της αρέσει, γιατί θα πάρει το διπλάσιο χρόνο για να την χτίσει έτσι όπως την θέλει. Οπότε είναι δίκοπο μαχαίρι οι σκιές της Essence, είναι πάντα ανάλογα με την περίπτωσή σας. Εμένα δεν με ενοχλεί διότι ξέρω να τις δουλεύω, όπως και να έχει δοκιμάζω άπειρα προϊόντα για το κανάλι και αυτές είναι από τις καλύτερες οικονομικές σκιές που έχω χρησιμοποιήσει, για να είμαι ειλικρινής. Επικεντρώνω το χρώμα εδώ περισσότερο στην εξωτερική γωνία και μετά το σπρώχνω προς τα μέσα με ένα καθαρό πινέλο, αναμειγνύω τις άκρες. Αχ, παιδιά, το mauve χρώμα είναι ιδανικό αν έχετε πράσινα μάτια. Το λατρεύω. Παίρνω ένα πολύ μικρό πινελάκι και από την παλέτα λοιπόν της Essence θα πάρω αυτήν εδώ τη σκιά. Είναι τρομερά σκουρόχρωμη και λέγεται 18 Black as a Berry. Θα την βάλω στην εξωτερική μου γωνία λοιπόν, δημιουργώντας ένα V. Εκεί που είναι η κόμχη μου ακριβώς, έτσι πως ανοίγω το μάτι, προσπαθώ να το κόψω στην ουσία. Αλλά πάω μέχρι εδώ. Αυτό. Δεν μου βγήκαν ίδια, αλλά δεν ανησυχώ. Έχω το φωτοτό μου πινέλο για να τα κάνω ανάμειξη. Θα πάρω λίγο από το concealer που έβαλα κάτω από τα μάτια, της Urban Decay, και θα κόψω λίγο εδώ. Ο λόγος που κόβω λίγο το κινητό μου βλέφαρο είναι διότι οι σκιές που θα βάλω μετά θα γράψουν πολύ πιο έντονα και επίσης διορθώνω ό,τι λάθη έκανα με τα mauve. Και θα πάρω αυτήν εδώ την απόχρωση, την τρομερά ηριδίζουσα, η οποία λέγεται 08 Peach Party, έχοντας σκουπίσει το πινέλο με το concealer. Και θα τη βάλω στο κινητό μου βλέφαρο. Καλησπέρα σας! Αυτό είναι τρομερά ηριδίζον. Και αφού τελειώσαμε, θα πάρουμε λίγο από το mauve αυτό και θα παντρέψουμε. Θα πάρω το προϊόν που χρησιμοποίησαμε για τα φρύδια και θα βάλω την άλλη του μεριά, που είναι το highlighter. Θα επικεντρωθώ κυρίως εδώ, στο τόξο του φρυδιού και θα κάνω ανάμειξη με το δάχτυλο. Επίσης θα βάλω αυτή την απόχρωση εδώ εσωτερικά, διότι μου άρεσε αρκετά. Και θα πάρω την 05 Cotton Candy, η οποία είναι σχεδόν άσπρη, αλλά στην ουσία είναι μία ηριδίζουσα ροζ σκιά και την τοποθετώ εσωτερικά, ούτως ώστε να σετάρω το προϊόν που έβαλα. MUA Eye Define Soft Tip Felt Liner. Θα επιχειρήσω να κάνω eyeliner, ό,τι βγει, πραγματικά. Μετά από 10.000 χρόνια αυτό είναι το eyeliner
όσο πιο όμοια γίνεται μεταξύ τους. Λοιπόν, θα πάρω αυτή τη σκιά πάλι από Essence με ένα μικρό πινέλο και θα τη βάλω στην κάτω γραμμή του ματιού πηγαίνοντας μέχρι εδώ που έχουμε βάλει την ηριδίζουσα σκιά. Κανονικά αυτό το look θέλει ψεύτικες λεφαρίδες, αλλά επειδή εγώ θα βαφτώ, θα γυρίσω ένα ακόμα βίντεο και μετά θα ξεβαφτώ κατευθείαν, είναι λίγο κρίμα να χρησιμοποιήσω ψεύτικες λεφαρίδες, οπότε θα χρησιμοποιήσω απλά μάσκαρα. Γυρνάω λοιπόν τις δικές μου τις βλεφαρίδες. Ετοιμαζόμαστε για το creepy πλάνο με τον καφέ. Πόσο μου έλειψε αυτό το πλάνο, πραγματικά. Και θα πάρω την αγαπημένη μου μάσκαρα αυτή την περίοδο, την Too Cool For School Escalator Mascara, η οποία είναι φανταστική, σας την έχω δείξει και σε ένα άλλο tutorial. Προσπαθώ να βάζω μάσκαρα τις τελευταίες μέρες με κλειστά μάτια, διότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο μήκος, στον όγκο, σε όλα. Και κάνει την απόδοση της μάσκαράς σας, της μασκάρας σας, τέλος πάντων, στο 100%. Είναι απ' έξω ένα φορτηγό το οποίο κάνει θόρυβο λες και βρυχάται δεινόσαυρος. Οπότε αν το ακούτε, sorry, έχω κλείσει τα πάντα, ελπίζω να μην το ακούτε τόσο πολύ. Φαντάσου αντί για κόρνες να είχαμε ήχους από δεινοσαύρους στα αμάξια. Αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και ανάλογα τον τύπο του αμαξιού, θα έχει και διαφορετικό ήχο από δεινόσαυρο. Σκεφτείτε το εταιρείες αυτοκινήτων, αν βλέπετε ελληνικά make-up tutorials. Final eye look. Yes, bitch. Yes. Κοντεύω. Golden Rose Miracle Pencil. Θα το βάλω στην εσωτερική γραμμή του ματιού. Θεωρώ ότι θέλει λίγο άνοιγμα. Τώρα που είμαστε πιο κοντά, θα βάλω κάτι στα χείλη. Λοιπόν, έχω το Smooth Touch Eye and Lip Pencil από τη Lovie. Είναι η απόχρωση 15. Είναι αυτό εδώ. Ένα έτσι πιο σκούρο, ροζ χρώμα. Μοβίζει λίγο. Θα το έλεγα. Και από 17 θα πάρω το Shineful Liquid Color SPF 15 παρακαλώ, στην απόχρωση 05 Warm Apple. Θέλω να σας πω ότι τα έτσι ζουμερά, glossy χείλη είναι στη μόδα. Αυτό ήταν δυνατό. Θα πάρω αυτήν την τεράστια παλέτα από Elixir, λέγεται Silky Long Lasting και περιέχει 10 φανταστικές αποχρώσεις ρουζ, να δω ποια θα πρωτοπάρω. Με ένα τέτοιο πινέλο λοιπόν θα πάρω αυτή εδώ. Θεωρώ ότι θα ταιριάζει με τη σκιά που βάλαμε στο καπάκι. Είναι ένα πολύ απαλό βερικοκί χρώμα. Για να το δείτε κιόλας. Τα ρούζ από Elixir είναι τρομερά έντονα, οπότε προσοχή και καλή ανάμιξη. Και τώρα ήρθε η στιγμή που όλοι περιμένατε. Του highlighter. Θα πάρω από Anastasia Beverly Hills με ένα πινέλο βεντάλια. Το Aurora. Έχω το πινέλο F8 από MUA. Το Aurora έχει αυτές εδώ τις αποχρώσεις, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερες, ειδικά το Spectra. Τέλειο, ακόμα και για σκιά θα μπορούσατε να το βάλετε. Είναι ένα φανταστικό ηριδίζον μοβ χρώμα. Το Luna είναι αυτό εδώ, είναι ένα τρομερά άσπρο χρώμα και το όνομα του σκύλου μου, ενός από τους δύο. Και το Eclipse είναι αυτό εδώ, το χρυσό. Οπότε θα πάρω Eclipse και Luna. Ταιριάζουν κιόλας να το σκεφτείς. Φορέστε γυαλιά ηλίου και πάμε. Εντάξει. Ολοκληρώνω με ένα setting spray. Το συγκεκριμένο είναι από It Style. Θα σας αφήσω από κάτω link για το που μπορείτε να το βρείτε. Είναι ένα κατάστημα στην Κέρκυρα το οποίο μου το έστειλε και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Ψεκαζόμαστε. Μετά τον ψεκασμό καλό είναι με κάτι να κάνετε αέρα στο πρόσωπό σας. Αυτό θα βοηθήσει το μακιγιάζ σας να κρατήσει πολύ παραπάνω. Αυτό ήταν λοιπόν το μακιγιάζ. Αφαιρώ και τη στέκα. Το θεωρώ άκρος χειμερινό. Αν έχετε πράσινα ή μπλε μάτια θα σας ταιριάζει 100%. Θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια τι μακιγιάζ κάνετε εσείς τώρα τελευταία. Πού θα το φορούσατε το συγκεκριμένο μακιγιάζ. Να, μια ωραία ερώτηση για να μιλήσουμε κάτω στα σχόλια. Και τι από όλα αυτά τα προϊόντα έχετε χρησιμοποιήσει. Ποιο είναι το αγαπημένο σας setting spray αυτή την περίοδο, highlighter. Όλα αυτά θέλω να τα μάθω. Θέλω να μιλήσουμε για μακιγιάζ κάτω στα σχόλια.
Συγγνώμη και πάλι για το eyeliner, έκανα ό,τι καλύτερο μου επέτρεπαν τα χεράκια μου. Κάντε like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα νέα μου βίντεο και να μην χάνετε τίποτα. Και κάτω στην περιγραφή θα βρείτε όλα μου τα social media, έχω Facebook, Instagram, Twitter και Snapchat, στα οποία να πάτε να με ακολουθήσετε. Αυτά από μένα, μορχές μου, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, φιλιά πολλά!